Πάμε για την εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας με λίγο πίσω. Ο Αστρέος έχει καλή εκκίνηση, η Βιρτζίνα αλλά και ο Άκης, αλλά και ο Υπέρμαχος έχει καλή εκκίνηση. Με τον Άκη να παίρνει την πρωτοπορία από τον Υπέρμαχο που τοποθετείται στη δεύτερη θέση. Πιο έξω τρέχει η Βιρτζίνα με τον Ναύαρχο Σερσότος, Αντίγονος, Αστρέος. Τελευταίες θέσεις με τον Άκη μπροστά τον καταδιώκη. Ο Υπέρμαχος είναι στα δύο μήκη. Και πίσω είναι η Βιρτζίνα, εσωτερικά είναι ο Αστρέος, ο Σερσότος, εξωτερικά ο Ναύαρχος, τελευταίος τώρα ο Αντίγονος. Στο 500 πάντα είναι μπροστά ο Άκης. Έρχεται ο Υπέρμαχος να πλησιάσει όπως και η Βιρτζίνα, αλλά και ο Σερσότος στο κέντρο του Στίβου, που θέλει και αυτό να κάνει ανέβασμα 600 με τον Άκη να έχει δίπλα τον Υπέρμαχο. Την Βιρτζίνα επίση Σερσότο. Εσωτερικά τρέχει ο Αστρέος να πλησιάσει. Πιο πίσω είναι ο Αντίγονος. Πάμε για κοντά στο 400. Πάντα μπροστά είναι ο Άκης με τη Βιρτζίνα και τον Υπέρμαχο να προσπαθούν να τον καταδιώξουν. Πιο πίσω προσπαθεί ο Σερσότο. Ο Άκης είναι μπροστά. Η Βιρτζίνα φαίνεται δυνατή και θέλει να πλησιάσει τον Άκη και τον πλησιάζει στο μισό μήκος. Ο Άκης εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα. Η Βιρτζίνα προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να τον απειλήσει. Είναι πολύ πίσω το τρίτο άλογο με τον Άκη να εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα στο ένα μήκος τώρα από την Βιρτζίνα. Ο Άκης είναι μπροστά. Η Βιρτζίνα στη δεύτερη θέση. Ο Αστρέος πιο πίσω. Άκης 2-3 μήκη. Θα κερδίσει εύκολα Βιρτζίνα, Αστρέος και Σερσότος.